Γεια χαρά σε όλες και σε όλους, Κωνσταντίνος Γεωργίου, Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2023. Δεν θα ευχηθώ ως συνήθως όπως έκανα παλιότερα «Καλά Χριστούγεννα» ή «Καλή Χρονιά 2024» που έρχεται, για τον απλούστατο λόγο ότι αν το κάνω θα είναι σαν να κοροϊδεύω και τον εαυτό μου και εσάς, γιατί πρώτον και κύριον, η κατάσταση γύρω μας είναι τόσο τραγική με τα εγκλήματα και τους βιασμούς ψυχών και σωμάτων, που δεν έχει κανένα νόημα να δίνουμε ευχές όταν βγαίνουμε από το σπίτι μας και δεν ξέρουμε αν θα γυρίσουμε πίσω και κινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή ακόμη και μέσα στο σπίτι μας. Έχω κάνει βιντεάκια επανειλημμένα για το θέμα, τα οποία ανεβάζω μόνο στο YouTube, δηλώνοντας και εκφράζοντας την απογοήτευσή μου, την πίκρα μου, την αγανάκτησή μου και την μεγάλη θλίψη και οδύνη μου. Και μία ματιά στις ειδήσεις καθημερινά αρκεί για να καταλάβει ο καθένας μας τι γίνεται γύρω του και τι πορεία ακολουθεί αυτό το τραγικό λάθος της φύσης που θέλει να αυτοαποκαλεί την ανθρωπότητα όταν στη συντριπτική του πλειοψηφία δεν είναι. Έρχεται λοιπόν το 2024, αν και ο χρόνος είναι σχετικός, όπως έχουμε πει, γιατί χρόνος στο σύμπαν δεν υπάρχει, εμείς έχουμε εφεύρει το χρόνο για να μετράμε τη ζωή μας, τις κινήσεις μας, τις ενέργειές μας. Σε αυτό λοιπόν το νέο μου βιντεάκι, λίγο πριν έρθει η καινούργια χρονιά, σύμφωνα με τα ανθρώπινα δεδομένα το 2024, θα μιλήσω για την ελληνική γλώσσα, θα πω κάποια πράγματα για το ποια είναι η διαφορά της ελληνικής γλώσσας σε σύγκριση με τις υπόλοιπες και ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που την ξεχωρίζουν και την κάνουν να είναι μια ιδιαίτερη γλώσσα. Πριν από αυτό όμως θέλω να πω, φίλες και φίλοι, ότι υπάρχει στο YouTube ένα φιλμ το οποίο γυρίστηκε το 1984, αμερικάνικο φιλμ. Θυμάστε παλιότερα που είχα φτιάξει ένα βιντεάκι μου και είχα μιλήσει για το περίφημο πείραμα της Φιλαδέλφειας. Είχα πει κάποια πράγματα για το αντιτορπιλικό Eldridge που αυτό είχε συμμετάσχει, είχε πάρει μέρος στο πείραμα της Φιλαδέλφειας. Αργότερα δωρίστηκε στην Ελλάδα με την ονομασία Λέων. Υπάρχουν δύο εκδοχές, ότι η μία εκδοχή λέει ότι γυρίστηκε πίσω, το ζήτησε η Αμερική και το πήρανε πίσω στην Αμερική, οι άλλοι ότι έγινε παλιοσίδερα εδώ στην Ελλάδα. Ποτέ δεν θα μάθει κανείς βέβαια την πλήρη αλήθεια πάνω σε αυτό. Όμως, υπάρχει ένα υπέροχο φιλμ το οποίο γυρίστηκε το 1984, αμερικάνικο φιλμ. Και όσοι θέλετε σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να το δείτε, εγώ το βλέπω ξανά και ξανά στο YouTube. Γιατί τόσο πολύ με συγκλονίζει, με συγκινεί και μιλάει για το τρομακτικό πείραμα της Φιλαδέλφειας. Το 1943, όπου προσπάθησε το αμερικανικό ναυτικό, σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις αναφορές που υπάρχουν, να κάνει τα πλοία με αυτό το πείραμα αόρατα στα εχθρικά ραντάρ, χρησιμοποιώντας το πλοίο Eldridge, το αντιτορπιλικό Eldridge. Πήγε στραβά το πείραμα όμως αυτό όταν ξεκίνησε, ενώ ξεκίνησε καλά, έγινε αόρατο στα ραντάρ, πήγε στραβά, εξαφανίστηκε το πλοίο στο χώρο χρόνο, άνοιξε μία τρύπα στο χώρο χρόνο η όλη κατάσταση και μετά όταν επέστρεψε, άλλοι είχαν εξαφανιστεί στο χώρο χρόνο από τους ναυτικούς που συμμετείχαν στο πείραμα πάνω, στο πλοίο. Άλλοι είχαν ενσωματωθεί με τα σίδερα του πλοίου, άλλοι είχαν καεί, άλλοι είχαν πεθάνει και άλλοι επέστρεψαν σύμφωνα με τις μαρτυρίες και διηγήθηκαν τι τους συνέβη, πώς εξαφανίστηκαν. Άλλοι συνέχισαν, λέει, για ένα διάστημα να γίνονται αόρατοι κλπ. Όπως και να έχει, να γίνονται δηλαδή αόρατοι και να ξαναεμφανίζονται, το συγκεκριμένο φιλμ με τον τίτλο «Το πείραμα της Φιλαδέλφειας», «The Philadelphia Experiment», περιγράφει μια υπέροχη ιστορία, δηλαδή αυτή η ταινία μπορεί να χαρακτηριστεί επιστημονική ταινία επιστημονικής δράσης, επιστημονικού τρόμου και επιστημονικής φαντασίας.
και επιστημονικής περιπέτειας. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά κατά μεγάλο βαθμό περιγράφει το τι είχε γίνει τότε, σαφώς, γιατί ο σεναριογράφος το προχωράει ένα βήμα παραπέρα και σε αυτό το φιλμ παρουσιάζει την ιστορία δύο ναυτών που συμμετείχαν, του David και του Jimmy, συμμετείχαν στο πείραμα της Φιλαδέλφειας, ήταν υπεύθυνοι στο πείραμα γιατί έγινε με γεννήτριες ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και υπεύθυνοι της γεννήτριας της συγκεκριμένης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που τέθηκε σε λειτουργία, αναφέρει το φιλμ, ήταν αυτοί οι δύο, ο Jim και ο David, στο σενάριο μιλάμε τώρα. Ξεκίνησε το πείραμα. Υπεύθυνος ήταν ο Dr. James Longstreet. Ο James Longstreet ήταν ο επικεφαλής του πειράματος, σύμφωνα με το σενάριο πάντα της ταινίας αυτής του 1984. Ξεκίνησε το πείραμα, αλλά πήγε στραβά, ενώ στην αρχή έγινε αόρατο στα ραντάρ, στα εχθρικά ραντάρ το πλοίο. Ξαφνικά εξαφανίστηκε για να βρεθούν, αφού εγκλωβίστηκε σε μια τεράστια ρουφήχτρα δίνη του χωροχρόνου το πλοίο. Οι δύο αυτοί ναύτες, επειδή ένιωσαν τον κίνδυνο, πήδηξαν από το πλοίο, εξαφανίστηκαν στο χωροχρόνο και ταξίδεψαν ξαφνικά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, βρέθηκαν στο 1984. Ταξίδεψαν δηλαδή στο χρόνο, όπου όλα τους φαινόταν άγνωστα και σάστησαν με αυτό που γινόταν γύρω τους. Βρέθηκαν όμως στη βάση, το 1984, στη βάση του James Longstreet, που είχαν περάσει υποτίθεται τότε άλλα 40 χρόνια από τότε που έγινε το πείραμα το 43, 41 χρόνια. Ξανά γίνε πάλι το πείραμα της Φιλαδέλφειας, αυτό αναφέρει ιστορία για δεύτερη φορά, το 84, και βρέθηκαν εκεί στο δεύτερο πείραμα, στη δεύτερη φάση αυτή του πειράματος που έγινε 40 χρόνια μετά. Άρχισε να τους κυνηγάει ένα ελικόπτερο, σας λέω περιληπτικά για να μπείτε στο πνεύμα, γιατί φυλασσόταν η βάση του James Longstreet. Άρχισαν οι δύο φίλοι μας, οι ήρωες της ιστορίας, να τρέχουν. Έφτασαν στην έρημο, σε μία έρημο. Βρέθηκαν σε άλλη πολιτεία, σε άλλο μέρος. Φτάσανε σε μία καφετέρια, να το πούμε έτσι, ένα snack bar, το οποίο τους φάνηκε αλόκοτο και οι άνθρωποι αλόκοτοι με το ρουχισμό που είχαν. Και η τηλεόραση που τότε δεν είχε εφευρεθεί ακόμα το 43, ξαφνικά βρέθηκαν να δουν στην τηλεόραση, στην εποχή της τηλεόρασης και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, δείχνουν σαστισμένοι. Αρχίζουν όμως τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα του ενός από τους δύο, γιατί ο ένας πήγε να κλείσει τις γεννήτριες που του έδωσε εντολή ο άλλος και ο άλλος βγήκε έξω, δεν τις ακούμπησε. Αρχίζουν να του δημιουργούν προβλήματα στο χέρι, να δέχεται την επίδραση από αυτή τη δίνη που είχε σχηματιστεί και υπήρχε. Και άρχισε να δημιουργεί καταστροφές γύρω του ο ένας, ο Τζίμι, ο ναύτης, να πέφτουν κεραυνοβολήσεις, να κεραυνοβολούνται ηλεκτρονικά παιχνίδια, να τους κυνηγάνε με πιστόλι οι ιδιοκτήτες αυτής του snack bar της καφετέριας, όπου βγήκαν έξω του καφενείου αυτού του καφέ, βγήκαν έξω, παίρνουν ένα μάξι μιας κοπέλας και επειδή δεν γνωρίζανε από αυτόματα αυτοκίνητα, γιατί ήταν αυτόματο αυτό το αυτοκίνητο, της λένε να οδηγήσει εκείνη, με το πιστόλι, άρπαξε το πιστόλι του ιδιοκτήτη του καφέ, ο David, ο επικεφαλής των δύο αυτών, και αρχίζει μία συγκλονιστική περιπέτεια, με σκοπό ο David να ανακαλύψει πού βρίσκεται, αλλά και τι είχε συμβεί με το πείραμα της Φιλαδέλφειας. Η κοπέλα είναι δίσπιτη στην αρχή, αρχίζει να τον πιστεύει όμως, σιγά σιγά αναπτύσσεται μία ερωτική έλξη, μία σχέση, αναπτύσσουν σχέση μεταξύ τους. Περνάνε αρκετές έως πολλές περιπέτειες, θα δείτε ταινία, συναντάνε πάλι τον Τζίμι, αλλά γέρο ηλικιωμένο πια στο σπίτι που μένει. Η σύζυγός του στην αρχή φοβάται και δεν τον αναγνωρίζει, ενώ τον αναγνωρίζει τον David, αρνείται να το παραδεχτεί και προσπαθεί να το απεμπολίσει αυτό. Τελικά καταφέρνει με την κοπέλα που είχε γνωρίσει ήδη, την Άλισον, να μπουν στο σπίτι, τους εξηγούν και τους λένε τι έγινε. Εν τω μεταξύ, λίγο πιο πριν μαθαίνει ότι ο πατέρας του έχει πεθάνει, που ήταν οδηγός σε αγώνες δρόμου. Και τελικά, μετά από μια φοβερή καταπληκτική περιπέτεια και πλοκή, βρίσκει άκρη τελικά, ξανασυναντάει τον James Longstreet με επεισοδιακό τρόπο,
σπάει όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, σπάει την ασφάλεια που υπάρχει στην περιοχή εκεί, που γίνεται το δεύτερο πείραμα με τον ίδιο πάλι τον επικεφαλή, τον James Longstreet, που ήταν επικεφαλής του πειράματος, και με βίαιο τρόπο καταφέρνει, αφοπλίζει το σκοπό το φρουρό και μπαίνει μέσα εκεί στη βάση, ρωτάει τι έγινε, τι έχεις κάνει, του λέει, τι δημιούργησες με όλα αυτά, του λέει Longstreet. Αυτός του εξηγεί, του λέει ότι εγκλωβίστηκε το πλοίο του μέσα σε αυτό το vortex, τη δίνη του χωροχρόνου, και ο μόνος που μπορεί να το σταματήσει όλο αυτό είναι ο ίδιος ο David, να πάει πίσω δηλαδή και να κλείσει τις γεννήτριες στο πλοίο, γιατί οι γεννήτριες στο πλοίο που παρέμειναν ανοιχτές ήταν αιτία για όλο αυτό που συνέβη. Πράγματι τελικά ο David αναγνωρίζει ότι έτσι πρέπει να γίνει. Τον στέλνουν στη δίνη εκτοξεύοντάς τον με ένα τζιπάκι. Πηγαίνει και κλείνει τις γεννήτριες από το πλοίο, αυτή τη γεννήτρια που λειτουργούσε και δημιουργούσε τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Την έκλεισε σπάζοντας τις λιχνίες της, γιατί λειτουργούσε με λιχνίες, αφού δεν μπορούσε να την ακουμπήσει. Τσάκισε τα πάντα εκεί μέσα, υποτίθεται, στο φιλμ, και σταματάει η λιχνία. Συναντάει πάλι τον Τζίμι όπως ήταν νέος τότε που τον άφησε στο πλοίο, που πηδήξαν από το πλοίο, τον βρίσκει πάνω στο πλοίο πάλι. Του λέει ότι όλα θα πάνε καλά από εδώ και πέρα και του λέει ότι πρέπει να φύγει πάλι, γιατί είχε ερωτευτεί εντωμεταξύ την κοπέλα που γνώρισε το 1984. Πηδάει από το πλοίο, φεύγει πάλι στο τούνελ, πριν κλείσει το τούνελ, αφού κλείσαν οι γεννήτριες, ήθελε λίγο χρόνο για να κλείσει αυτή η δίνη. Ξαναφεύγει πάλι, επιστρέφει στο 1984, τα καταφέρνει και συναντάει πάλι την κοπέλα που τον περίμενε αγωνιωδώς να δει τι θα γίνει. Πάει και πήρε το ένα τζιπ στρατιωτικό η κοπέλα και πήγε στο σημείο που είχε εμφανιστεί ο David, με την ελπίδα ότι μήπως ξαναγυρίσει. Γιατί εντωμεταξύ να προσθέσω ότι η γυναίκα του Τζίμι, του άλλου του ναυτικού, είχε πει στον David και στην κοπέλα όταν πήγαν να τους επισκεφτήκαν ότι δεν ξαναγύρισε ποτέ στο 1943, ενώ ο φίλος του ξαναγύρισε. Και έτσι η κοπέλα πονήρεψε και κατάλαβε, σκέφτηκε ότι άρα θα επιστρέψει πάλι στο 84. Και όντως επιστρέφει και κλείνει με ένα συγκλονιστικό ρομάντζο. Και λέει ο ναυτικός ο David στην κοπέλα την Allison ότι ξέρεις κάτι, τι, του λέει εκείνη, το έχω υπολογίσει, το ναυτικό, λέει, μου χρωστάει αναδρομικά μισθού 40 χρόνων. Και εκεί κλείνει η ταινία. Συγκλονιστικότατη ταινία με καταπληκτική μουσική, φίλες και φίλοι, φοβερά συγκλονιστικά οπτικά εφέ. Πάρα πολλοί άνθρωποι εργαστήκανε για να γίνει αυτή η ταινία. Θα βάλετε στην αναζήτηση λοιπόν του YouTube το πείραμα της Φιλαδέλφειας, film 1984, για να σας βγάλει αυτό το film, γιατί υπάρχει και άλλο film, πιο καινούριο, με άλλη παραλλαγή αυτού. Μιλάμε για το film του 1984, ή στα αγγλικά αν το γράψετε The Philadelphia Experiment 1984, και θα σας βγάλει το film αυτό, το καταπληκτικό, με τους με πρωταγωνιστές, τους Μάικλ Παρέ στο ρόλο του David και την Νάνσι Άλεν στο ρόλο της Άλισον. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα για την ελληνική γλώσσα, αφού δούμε πόσος χρόνος έχει μείνει. Α, ωραία, έχουμε χρόνο. Ελληνική γλώσσα, φίλες και φίλοι. Μοναδική στον κόσμο όλο. Μαζί με την κινέζικη. Αλλά προηγείται η ελληνική γιατί είναι αρχαιότερη της κινέζικης γλώσσας. Και έτσι προηγείται η ελληνική. Αν τη συγκρίνουμε με την αγγλική γλώσσα, η αγγλική γλώσσα έχει 490.000 λέξεις, από τις οποίες οι 41.615 είναι από την ελληνική γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα έχει λέξεις οι οποίες παραμένουν χωρίς απόδοση στις υπόλοιπες γλώσσες, η έννοια τους δηλαδή αυτών των λέξεων, όπως άμυλα, θαλπορή και φιλότιμο. Μην ξεχνάμε ότι το φιλότιμο το ονομάζουν pride οι Άγγλοι, αλλά σημαίνει περηφάνεια, εγωισμός. Δεν υπάρχει λέξη φιλότιμο. Το βάζουν ως pride οι Άγγλοι. Μόνο η ελληνική γλώσσα, θα σας πω ορισμένα τα πιο σημαντικά, γιατί είναι πολλά τα προνόμια της ελληνικής γλώσσας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Τα πιο σημαντικά λοιπόν έχω συγκεντρώσει και θα σας πω. Μόνο η ελληνική γλώσσα, φίλες και φίλοι, ξεχωρίζει τη ζωή από το βίο. Γιατί? Ποια είναι η διαφορά? Βίος και ζωή είναι το ίδιο πράγμα. Ναι, χτυπάει στα αυτή η λέξη ότι βίος είναι η ζωή. Κι όμως, οι έννοιες είναι διαφορετικές. Άλλο πράγμα η ζωή και άλλο ο βίος. Η ζωή είναι αυτό που έχουν όλα τα έμβια όντα, τα ζωντανά,
όντα. Αυτό είναι η ζωή. Ο βίος είναι η ανθρώπινη ζωή με την έννοια ότι μπορεί να επιλέξει. Άλλο ζω και άλλο βιώνω. Βίος είναι η ζωή του ανθρώπου, ο οποίος μπορεί να επιλέξει, για παράδειγμα, το σεξ να μην είναι μόνο για την τεκνοποίηση, αλλά και για την απόλαυση. Ενώ το ζώο δεν το κάνει αυτό. Τα ζώα. Πλην κάποιων εξαιρέσεων, όπως τα δελφίνια, έχει αποδειχθεί τελευταία. Μπορεί να επιλέξει να μην φάει ανθυγιεινές τροφές, γιατί θα πάθει ζημιά και θα καταστραφεί ο οργανισμός του. Ενώ ένα ζώο, ό,τι και αν του ρίξεις, θα το φάει. Αρκεί να ικανοποιήσει την πείνα του. Αυτή είναι η διαφορά. Δύο παραδείγματα έφερα έτσι από τα αμέτρητα που υπάρχουν για να φανεί η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά του βίου από τη ζωή. Επίσης, η ελληνική γλώσσα ξεχωρίζει την αγάπη από τον έρωτα. Άλλο έρωτας που μπορεί να σβήσει, μπορεί και να παραμείνει, και άλλο η αγάπη, άλλο love και άλλο έρωτας με την έννοια του σεξ. Επίσης, η ελληνική γλώσσα ξεχωρίζει το ατύχημα από το δυστύχημα. Ατύχημα σημαίνει υλικές ζημιές. Δυστύχημα σημαίνει θάνατος, θανατηφόρο ατύχημα. Οι Άγγλοι το λένε accident, όπως και να έχει. Ή μπορούν να πούν misfortune, αλλά misfortune θα πει κακοτυχία, δυστυχία, όχι όμως με την έννοια του δυστυχήματος ότι σκοτώθηκε κάποιος στο ατύχημα και μετατρέπεται σε δυστύχημα, με την έννοια ότι έχει κακή, δύσκολη τύχη. Άλλο πράγμα. Μόνο η ελληνική γλώσσα ξεχωρίζει το ατύχημα από το δυστύχημα. Η ελληνική γλώσσα, φίλες και φίλοι, είναι η γλώσσα που χρησιμοποιεί μαθηματικά, η γλώσσα του εγκεφάλου, και έχει αποδειχτεί ότι οι λέξεις με το νι, που βέβαια έχουν καταργηθεί στη δημοτική γλώσσα, όπως τον ήλιον και όχι τον ήλιο, τον άνθρωπον, το νι όταν προφέρεται απελευθερώνει την ενέργεια του εγκεφάλου και ο εγκέφαλος μπορεί και σκέφτεται πιο δυναμικά και ανοίγει και διευρύνει τους ορίζοντές του χρησιμοποιώντας μεγαλύτερο ποσοστό από τις ικανότητές του. Αυτό είναι αποδεδειγμένο, φίλες και φίλοι, επιστημονικά. Η ελληνική γλώσσα στηρίζεται, όπως είπαμε, στα μαθηματικά, τα οποία μαθηματικά έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενό μου, τη μουσική, και όλα αυτά μαζί κάνουν τον τέλειο συνδυασμό που η ελληνική γλώσσα ξεχωρίζει από όλες τις άλλες γλώσσες πάνω στον πλανήτη Γη. Τώρα, φίλες και φίλοι, θα γυρίσω το αυτοκίνητό μου για να χορέψω δύο κομμάτια. Ήρθε η ώρα και για χορό. Δύο λοιπόν κομμάτια θα χορέψω, φίλες και φίλοι, πολύ καυτά και σεξι. Σαν αντίθεσο δυναμικό 52 ετών αγόρι. Σε λίγο στις 17 Ιανουαρίου 2024 γίνομαι 53, αλλά με δυνάμεις από εφηβάκι. Yeah! Λοιπόν, φίλες και φίλοι, το πρώτο κομμάτι είναι από το συγκρότημα Chash με τον τίτλο I'm going to give you all of me. Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι γραμμένο πάνω στη μη ελάσσονα, μη μινόρε κλίμακα. Άρα από αυτό συμπεραίνουμε ότι το κομμάτι κλαίει. Είπαμε το μινόρε κλαίει, το ματζόρε γελάει, για τους μουσικούς αυτό. Και το δεύτερο κομμάτι από το συγκρότημα Voyage με τον τίτλο I love you, dancer. Σ' αγαπώ, χορευτή. Wow! Αν και εγώ χορευτής δεν είμαι, το έχω δηλώσει, το έχω πει, το ξεκαθαρίζω αυτό. Να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Απλά μου αρέσει ο χορός, τον αγαπώ πάρα πολύ. Αλλά είμαι μουσικός και εξαιτίας της μουσικής που γνωρίζω, χορεύω. Χορευτής δεν είμαι. I love you dancer, λοιπόν, λέγεται εδώ το κομμάτι. Από το συγκρότημα Voyage. Και το συγκεκριμένο κομμάτι, φίλες και φίλοι, για τους μουσικούς αυτό, είναι γραμμένο στην σύφεση ελάσσονα κλίμακα. Δηλαδή, σύφεση μινόρε κλίμακα. Η μη ματζόρε για τους μουσικούς πάλι έχει μία δίεση για την νότα φα. Και η σύφεση μινόρε, η μη μινόρε είπαμε κλίμακα πριν στο πρώτο κομμάτι από το συγκρότημα Chas, έχει μία δίεση για την νότα φα, φα δίεση, και η σι ύφεση μινόρε, και τα δύο κομμάτια κλαίνε, είπαμε είναι μινόρε και τα δύο, έχει πέντε υφέσεις για τις νότες
Si, mi, la, re, sol. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, γυρίζω το αυτοκίνητο για να χορέψω τα δύο κομμάτια, πατάω το pause. Τα λέμε σε λίγο. Φίλες και φίλοι, είμαι έτοιμος για το χορό. Πρώτο κομμάτι, συγκρότημα Chaz, I'm going to give you all of me, σε μη μινόρε, μη ελάσσονα. Και το δεύτερο κομμάτι από το συγκρότημα Voyage, I love you dancer, σε σι ύφεση μινόρε, σι ύφεση ελάσσονα. Enjoy!
Wow! Super! Για να δούμε στο χρόνο. Προλάβαμε! Φίλες και φίλοι, εδώ είμαι. Wow! Σε αυτό το βιντεάκι μου, σε αυτό το βίντεο μου είχα την ευχαρίστηση να σας πω κάποια πράγματα για την ελληνική γλώσσα. Μιλήσαμε και για το φιλμ το πείραμα της Φιλαδέλφειας. Και χόρεψα και δύο κομμάτια πολύ καυτή και σεξι. Θα δώσω τα ακόρδα για τους μουσικούς γραπτά. Φίλες και φίλοι, γεια σας! Να είστε όλες και όλοι καλά! Κωνσταντίνος Γεωργίου. Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2023. Συγκυπάει, φιλάκια, γεια! Να δούμε θερμοκρασία. Για να δούμε. Wow, 6 βαθμοί. Αλλά σαν αντίθασο δυναμικό 52 ήταν αγόρι και σε λίγο 53, αλλά με δυνάμεις από εφηβάκι. Wow, για μένα είναι στα 40 βαθμοί. Εσωτερική θέρμανση, ενέργεια, θερμότητα. See you, bye, γεια! Τα λέμε! Γήπεδο Βολίδα. Και τα σχολεία πίσω μου, Δημοτικό Γυμνάσιο και Λύκειο, χωριού Καστελάνων Μέσης, της Μέσης Κέρκυρας.